Κάνουμε viral το ξαξοέρα, Βασίλη Καβαδία, να ξέρεις. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μπαλαντέρ. Πάμε μέχρι και τις 12. Μπίλι, φιλαράκι, το 2 λίγο, φίλε, χαμήλωσε το λίγο το διάρρη εδώ, γιατί νομίζω ότι απογειώθηκα. Τέλεια, τέλεια. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Είμαστε η κομπή που κλείνει το πρόγραμμα του Λίμπερο αυτήν την εβδομάδα. Έτσι, είμαστε η τελευταία κομπή της ημέρας. Last but not least, που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Μπορεί και οι Άγγλοι, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα πούμε αρκετά. Με παιχνίδι σήμερα, την ώρα της εκπομπής. Πλησιάζουμε στο τέλος του ημιχρόνου. Στο Γιώργος Χαρισκάκης Ολυμπιακός, Βικτόρια Πλιζέν 0-0. Όπως ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου αγώνα, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος, να έχει τώρα ένα ακόμα καλό σουτ από τον Μπουχαλάκη. Αν πρόλαβα να δω το οποίο έβγαλε τον τερματοφύλακα στην Πλιζέν. Γενικά ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλύτερα από τους Τσέχους, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο που τους είχε μέσα στην περιοχή τους. Γενικά είναι αυτός που ελέγχει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Είχε μια-δυο, ίσως και παραπάνω, καλές ευκαιρίες. Είχε κάποια πολύ μεγάλη φάση. Μία είχε στο ξεκίνημα, στο πρώτο λεπτό ήταν ουσιαστικά, από ένα κόρνερ από κόντρες την μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι. Είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα. Και τώρα είναι και πάλι στην επίθεση. Έχει μπει στην περιοχή, αν πρόλαβα να δω καλά, ο Μασούρας. Αλλά από ό,τι είδα, κόπηκε. Στο 45ο λεπτό είναι αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ψάχνει το γκολ ο Ολυμπιακός για να προκριθεί. Δεν θέλει να δεχθεί, αν βάλει ένα. Αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι τώρα, μέχρι το τέλος του αγώνα, με 0-0, πάμε για παράταση εκεί. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάνω στο ξεκίνημα του αγώνα, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο του ανήκει, αλλά δεν έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι τώρα και δεν είχε και καθυστερήσει. Από ό,τι βλέπω, ο δεκατοσφαιριστής φύγανε με το 45ο λεπτό οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Θα πάμε λοιπόν μέχρι και τις 12. Έχουμε να πούμε αρκετά σε μια μέρα που, εκτός από παιχνίδι, είχε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε. Που ναι, μεν άπτονται με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά είναι και λίγο πολιτικά που έχουμε να πούμε. Επίσης, η εκπομπή για εσάς τους φίλοι του ΠΑΟΚ ή του Άγιαξ, παιδί μου, μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να πάνε τον Άγιαξ από κοντά. Έχει για εσάς μέχρι και τις 12 δύο εισιτήρια. Θα κληρώσουμε λοιπόν στο τέλος εκπομπής δύο εισιτήρια. FM κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. Και στο τέλος θα δώσουμε τους δύο νικητές, οι οποίοι θα έχουν ευκαιρία να πάνε να δούνε ένα λογικά sold out παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα από πέρσι ουσιαστικά με τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, που φτάνουν 21.000-22.000, όπως καταλαβαίνετε, το να, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, το να βρείτε εισιτήριο μεμονωμένο είναι λίγο μάχη. Η εκπομπή λοιπόν έχει εξασφαλίσει δύο εισιτήρια, τα οποία τα έχει για εσάς. Στέλνετε το μήνυμά σας FM και ενώ και τον ονοματεπώνυμό σας στο 54526 για να κληρώσουμε τους δύο νικητές στο τέλος, να τους στείλουμε να δούνε το ΠΑΟΚ Άγιαξ την ερχόμενη Τρίτη, 6 Αυγούστου ή Τετάρτη, Τρίτη αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ημίχρονο στο Ολυμπιακός Βικτόρια Πλιζέν. Στα άλλα παιχνίδια του Champions League σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των revanche στο Champions League. Τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη είναι το Valletta Ferencvaros, είναι 1-0 εκεί, προηγούνται οι Μαλτέζοι. Σε εξέλιξη είναι και το Βασιλεία Ιτχόφεν που είναι στο 1-1 από το ημίχρονο, παιχνίδια τα οποία είναι περίπου στο 60. Το Dinamo Zagreb Σαμπουρτάλο είναι στο 0-0 και 0-0 και στο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Βικτόρια Πλιζέν. Νωρίτερα, να δούμε λίγο τι έγινε νωρίτερα στα παιχνίδια τα σημερινά, η Μακάβι Τελαβίβ του Βλάντα Νίβιτς δεν τα κατάφερε κόντρα στην Κλουζ, την πρωταθλήτρια της Ρουμανίας. 2-2 ήρθαν οι δύο ομάδες. Η Κλουζ είχε κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ήρθε το 2-2 σήμερα στο Ισραήλ και έτσι η Κλουζ είναι αυτή που περνάει. Πέρασε και ο Αποέλ αναμενόμενα. Νίκησε με 3-0 την Σουτιέσκα και είχε κερδίσει με 0-1 στο πρώτο μάτς. Μάλιστα. Και νωρίτερα επίσης το Νόμε Κάλιου Σέλντικ, επίσης καθαρισμένο παιχνίδι, καθαρισμένο μάλλον ζευγάρι από το πρώτο μάτς που είχε κερδίσει η Σέλντικ με 5-0. 0-2 νίκησε νωρίτερα
και στην Εστονία και έτσι πέρασε με μια δεύτερη νίκη στα παιχνίδια τα οποία τελείωσαν σήμερα για την revanche του Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει με Βαλμπουενά, Μασούρα και Ποντένσε, και κυρίως από ό,τι βλέπω τον Βαλμπουενά τον έχει να κινείται στη θέση του Φορτούνι, αν και έχει αρκετά ελεύθερο ρόλο ο συγκεκριμένος. Απλά το λέω γιατί έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές εδώ και στην εκπομπή και στον τραυματισμό του Φορτούνι και στο κατά πόσο τέλος πάντων μπορεί να αντικατασταθεί εσωτερικά. Ο Βαλμπουενά είναι ένας παίχτης που έχει το ενδιαφέρον του. Έχει πολύ έτσι σημαντική καριέρα και παρότι στα 34 δεν είναι παίχτης που έτσι φαίνεται τουλάχιστον, δεν το έχει παρατήσει ίσα ίσα. Αλλά νομίζω ότι είναι παίχτης που παίζει τα πλάγια. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Σα κάτω από τα δοκάρια, τον Ομάρ δεξιά, τον Τσιμίκα αριστερά, τον Σεμέδο και τον Μεριά στο κέντρο της άμυνας. Ο Σεμέδο νομίζω φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι όσο το παρακολούθησαν, αλλά και σήμερα παρότι είναι λίγο βαρύ κορμί, είναι αρκετά έτσι δυναμικός. Στον άξονα έχει τον Μπουχαλάκη και τον Γκιγέρμε. Τον Βαλμπουενά, όπως είπαμε, σε έναν ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό, κάπως έτσι. Ποντένσε και Μασούρα στα πλάγια και τον Γκερέρο στην επίθεση. Ουσιαστικά, σε σχέση με τις περσινές τέλος πάντων ομάδες του Ολυμπιακού και τις περσινές δεκάδες, έχει καινούριο πρόσωπο τον Σεμέδο, καινούριο πρόσωπο τον Βαλμπουενά, καινούριο πρόσωπο τον Μασούρα. Ήταν από ό,τι άκουγα και πριν να ξεκινήσει πιθανόν ο Καμαρά αντί του Μπουχαλάκη, αλλά επειδή λείπει το ύψος τέλος πάντων από τον Ολυμπιακό με τον Ποντένσε, με τον Βαλμπουενά και όλα αυτά, προτιμήθηκε κυρίως ο Μπουχαλάκης. Το λέω γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να παίρνουμε εικόνα από τις ομάδες και όπως έχω πει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εδώ, από τα φιλικά δεν μπορείς να έχεις πλήρη εικόνα, ακόμα και από τα τελευταία φιλικά που συνήθως είναι πρόβα ενδεκάδων, δηλαδή ας πούμε και η ΑΕΚ αύριο παίζει με την Μπασαξεχήρ και η λογική λέει ότι ο προπονητής θα δοκιμάσει τους παίκτες που έχει τέλος πάντων στο μυαλό του ενδεκάδα ή τους 14-15 ποδοσφαιριστές που τους έχει σε αυτή τη φάση να είναι πιο μπροστά από τους άλλους, αλλά και πάλι δεν μπορείς να μείνεις στο φιλικό. Ας πούμε ο Ολυμπιακός, ο Σεμέδο ας πούμε δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά και στα τελευταία φιλικά έπαιζε. Ο Μεριά ήταν και αυτός, είχε υποχρεώσεις στο κύπελλο Εθνών Αφρικής και αυτός δεν είναι έτοιμος ακόμα. Αλλά σιγά σιγά παίρνουμε μια πρώτη εικόνα από τις ομάδες. Πήρε μια πρώτη εικόνα από τον Ατρόμητο, από τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι. Θα πάρουμε και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα στα επίσημα παιχνίδια. Εκεί νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία λίγο να δούμε πέντε πράγματα. Αρκετές από τις μεγάλες ομάδες έχουν αρκετές αλλαγές. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει καινούριο προπονητή, η ΑΕΚ επίσης. Ο Ατρόμητος επίσης, αν το βάλουμε στις ομάδες που είναι εκεί κοντά, αν όχι στην κορυφή, στην πεντάδα. Ο Άρης επίσης έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Αν και νομίζω ότι η εικόνα που βλέπουμε στο ξεκίνημα, όπως και να το κάνουμε, είναι εικόνα ανέτοιμων ομάδων. Έτσι. Στο ξεκίνημα της σεζόν δύσκολα θα δούμε ομάδες που είναι τέλος πάντων σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας, παρότι ειδικά αυτές που παίζουν προκριματικά και πλέον όλες οι ελληνικές ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη παίζουν προκριματικά, είτε λίγο νωρίτερα είτε λίγο αργότερα. Ουσιαστικά σε πρώτη φάση εκεί που στοχεύουν είναι τα προκριματικά αυτά. Οπότε στην πορεία θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε καλύτερη εικόνα, να βλέπουμε αρκετές ή μάλλον ακόμα και αυτοί που έχουν καινούριο προπονητή τις περισσότερες φορές στο ξεκίνημα και σε αυτά τα μάτς επιλέγουν τον κορμό που υπάρχει. Δύσκολο να δούμε πάρα πολλές αλλαγές στις ομάδες στα ξεκινήματα της σεζόν και ειδικά όταν τα παίζονται προγραμματικά, αλλά έχουμε τουλάχιστον σε πρώτη φάση την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, κάποιους καινούριους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ας πούμε, και εγώ βλέποντας λίγο τον Ολυμπιακό, το μάτι μου έπεσε στο Σεμέδο. Στον στόπερ που έφερε από την Ισπανία, που είναι έτσι και αρκετά εντυπωσιακός. Ψηλό κορμί, αρκετά έτσι ογκώδης στο κέντρο της άμυνας. Βλέπεις και λίγο κάποιους καινούριους ποδοσφαιριστές, πώς κολλάνε στην ομάδα. Τέλος πάντων, σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε το πώς δουλεύουν οι ομάδες εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση των προκριματικών,
Δεν ξέρω θα κάνει ο Ολυμπιακός σήμερα. Αλλά ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, με όποιον και να παίξει στον τρίτο προγραμματικό του Europa League, ο Άρης, ό,τι και να κάνει με την ΑΕΛ μεσού, ακόμα και ο Ατρόμητος, νομίζω ότι είναι ομάδες λίγο παραπάνω ποιοτικά από τις ομάδες που έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα στο ξεκίνημα των προκριματικών. Άσχετα ξαναλέω με το τι θα κάνουν. Έτσι. Άσχετα με τον Άρης περάσει την Πέμπτη ή όχι. Που ευχή όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως έλεγα και χθες Βασίλη Καβαδία, είναι να περάσει. Να παίζει Πέμπτες. Σημαντικό. 9 η ώρα το βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ, 8. Σημαντικό να παίζει ο Άρης. Πολύ σημαντικό. Να έχει παιχνίδια, να δοκιμάζει εκεί, να παίζει, να συνεχίζει το αίτητο, να φέρνει βαθμούς στην Ελλάδα. Πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να συνεχίζει. Και κυρίως για κάποιους, ας πούμε, να έχουν να γεμίσουν τις Πέμπτες το βράδυ τους. Έτσι. Για κάποιους. Να πάνε στο γήπεδο, να δουν το παιχνίδι, να μαζευτούν παρέα, να πιούν τις μπύρες τους, να φάνε τις πίτσες τους, να δουν τον Άρη. Να παίζει τουλάχιστον τις δύο αυτές Πέμπτες, τις επόμενες. Στην πορεία βλέπουμε, Βασίλη Καβαδία. Εντάξει, ένα βήμα τη φορά. Έτσι. Στόχος μας η επόμενη προπόνηση που λένε. Αυτό που έλεγα λοιπόν, κλείνοντας αυτή την παρένθεση για τον Άρη, είναι ότι πλην του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, που εντάξει, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι και πολύ διαφορετικό, δεν νομίζω ότι μπορούσε να βρει δυσκολότερο αντίπαλο ΠΑΟΚ στο δρόμο του. Η άλλη αντίπαλη είναι είτε στα μέτρα τέλος πάντων των ελληνικών ομάδων, είτε και λίγο πιο χαμηλά ποιοτικά. Πάντα, ξαναλέω, χωρίς να κοιτάω το αν θα περάσουν ή όχι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με αυτή τη Βικτόρια Πλουτζέν που βλέπω, αν συνεχίσει έτσι και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, είναι θέμα χρόνου να βάλει τον γκολ. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μπάλα. Αν το φάει, θα βάλει δύο μετά για να περάσει. Γιατί με 1-1 περνάει η Βικτόρια Πλουτζέν. Ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να περάσει, αντιμετωπίζει την Μπασαξεχήρ που παίζει αυτό το φιλικό αύριο με την ΑΕΚ, την τουρκική. Ο Άρης, αν καταφέρει να περάσει την Πέμπτη, θα βρει μία εκ των Μόλντε ή Τσουκαρίσκι, οι οποίες παίζουν αύριο από ό,τι είδα. Και όχι την Πέμπτη, που είναι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια του Europa League. Λοιπόν, όσο εμείς φλιαρούμε για τον Ολυμπιακό, θα έχουμε και εικόνα μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Κάποιο καινούριο γκολ δεν βλέπω. Είναι στο 1-1, μάλλον βλέπω. Είναι το γκολ της Φερεντσβάρος. Στο Βαλέτα Φερεντσβάρος. Η Φερεντσβάρος είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 3-1. Με ισοφάρι στο 5-9 πριν από λίγο. Παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στο 65ο λεπτό. Στην ποδοσφαιρομάνα Μάλτα. Και στοιχηματομάνα λένε κάποιοι. Το τι εκεί γενικότερα παίζονται πολλά. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ με την ιστορική Σαμπουρτάλο είναι στο 0-0. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ έχει κερδίσει από το μάτς με 0-2, οπότε δύσκολα θα αλλάξει κάτι και εκεί. Ένα πολύ επίσης ενδιαφέρον ζευγάρι για δεύτερο προγραμματικό είναι το Βασιλεία Αϊτχόβεν, το παιχνίδι στο 1-1. 3-2 έχει κερδίσει η Αϊτχόβεν στο πρώτο μάτς. Προηγήθηκε η Βασιλεία στο 8, ισοφάρισε η Αϊτχόβεν στο 23. Αν μείνει έτσι η κατάσταση, στο 67 είμαστε εκεί. Η PSV είναι αυτή που περνάει και όχι η Eindhoven που τη λέμε εμείς. Όπως για την Alkmaar δεν τη λένε Alkmaar, τη λένε AZ στην Ολλανδία. Μόνο εμείς τη λέμε Eindhoven, Alkmaar και όλα αυτά. Στην Ολλανδία έχουν λίγο διαφορετικά ονόματα. Και 0-0 το Ολυμπιακός Βικτόρια Πλουτζέν σε λίγο η σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Εσείς, όσοι θέλετε να βρεθείτε την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα και να δείτε το ΠΑΟΚ Άγιαξ, μπορείτε να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια τα οποία θα εκπληρώσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. FM κενό. Και το ονοματεπώνυμό στο 54526. Στο τέλος της εκπομπής θα δώσουμε τους δύο νικητές, οι οποίοι θα παραλάβουν από εδώ τα εισιτήριά τους. Θα πάνε στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα να δουν το πρώτο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Θα πούμε και γι' αυτό κάποια πράγματα και γι' αυτό το παιχνίδι που έρχεται. Έτσι κι αλλιώς τα λέγαμε για χθες με την Ελένη Μπούντου πιο πολύ. Τώρα αυτές οι μέρες που προηγήθηκαν και σήμερα είναι λίγο σαν ανασκόπηση της προετοιμασίας, γιατί υπήρχε μία τριήμερη άδεια, αν δεν κάνω λάθος, στην ομάδα που από αύριο επιστρέφει και ξεκινάει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Εσείς επίσης μπαίνετε στη Στοίχημαν, στοίχημαν.gr. Οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, η μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών καθημερινά και σήμερα με τις ρεβάνς του Champions League, αλλά και μέρες που νομίζετε ότι δεν υπάρχουν επιλογές, η Στοίχημαν σας δίνει πάρα πολλές επιλογές. Κατεβάζετε την εφαρμογή για να την έχετε είτε στο κινητό είτε στο tablet σας. Επίσης μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές επιλογές και στο καζίνο της Στοίχημαν. Όλα αυτά από την εταιρεία η οποία είναι πάντα δίπλα μας, στοίχημαν.gr. Γιατί σταμάτησε το χαλάκι με τα φιλόγω πίσω? Άντε ρε Μπίλι, άντε, πάμε να το κάνουμε viral το τραγούδι. Έλα ρε φίλε, έλα, άστο λίγο να παίζει από πίσω.
Λοιπόν, οπότε πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφοντας σε λίγο, θα δούμε λίγο τι έγινε σήμερα με αυτή την παρέμβαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Αυγενάκη. Υπάρχει μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία προφανώς και έχει τη δική της ατζέντα. Η οποία ατζέντα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που φαίνεται ότι θέλει να αλλάξει διάφορα πράγματα σε σχέση με το στάτους που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα αναφερθούμε σε αυτό μετά το διάλειμμα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, βλέποντας και τον Ολυμπιακό και εσείς μπαίνοντας στην κλήρωση για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Γυρίσαμε με γκολ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εδώ και ένα λεπτό προηγείται 1-0 της Βικτόρια Πλουζέν με κεφαλιά του Γκιγέρμε. Γενικά οι Τσέχοι είχαν διάφορα προβλήματα στις στημένες μπάλες του Ολυμπιακού και στο πρώτο ημίχρονο. Και τα χτυπήματα του Βαλμπουενά αρκετά καλά. Ένα κόρνερ αν πρόλαβα να δω που έγινε από αριστερά. Ο Γκιγέρμε στη καρδιά της άμυνας της Βικτόρια Πλουζέν έκανε την κεφαλιά στη γωνία. Και άνοιξε το σκορ, προηγείται 1-0 ο Ολυμπιακός Βικτόρια Πλουζέν. Η εικόνα του αγώνα εδώ και 53 λεπτά νομίζω ότι δικαιώνει τον Ολυμπιακό στη λογική ότι αυτό που έλεγα και πριν του έλειπε ένα γκολ μόνο. Καθώς είναι αρκετά καλύτερος από τους Τσέχους στο παιχνίδι που έχει παιχτεί μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, αν καταφέρει η Πλουζέν να ισοφαρίσει, παίρνει αυτή την πρόκριση με 1-1 με τον γκολ εκτός έδρας. Αλλά η εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα δεν δείχνει ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πριν πάω στο διάλειμμα έλεγα ότι σήμερα έχει δημιουργηθεί από το πρωί ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος ως καινούριος σε αυτή τη θέση, πρόσωπος της κυβέρνησης, σε αυτή τη θέση μιας καινούργιας κυβέρνησης, έχει τη δική του ατζέντα. Μια ατζέντα που φαίνεται να είναι αρκετά διαφορετική από τον προηγούμενο, αν και εγώ για να πω την αλήθεια νομίζω ότι πλέον πολλές φορές τα διάφορα θέματα έχουν να κάνουν κυρίως με το επικοινωνιακό κομμάτι και το πώς βγαίνουν προς τα έξω και υπάρχουν οι ανάλογες αντιδράσεις από τη μία από την άλλη πλευρά, παρά στην ουσία, δηλαδή το κομμάτι που έχει να κάνει με την έρτη τα τηλεοπτικά. Εγώ λέω να περιμένω λίγο ακόμα για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Από τα διάφορα που μπορεί να βγαίνουν σαν διαρροές, τέλος πάντων και όλα αυτά. Το σημερινό ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν ούτε διαρροή ούτε τίποτα. Επικοινωνήθηκε κάτι από την πλευρά του Υφυπουργού Αθλητισμού, από τον γραμματέα του γραφείου τύπου του Υφυπουργού Αθλητισμού. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο νέος γραμματέας σε αυτή τη θέση είναι ο Βαγγέλης Μπραουδάκης. Ένας άνθρωπος που κατά καιρούς τέλος πάντων έχει φράσει κάποιες απόψεις που μπορεί να βρίσκουν πολλούς εδώ στη Θεσσαλονίκη απέναντι. Ήταν και σε ένα site διευθυντής μέχρι πρόσφατα, το οποίο τέλος πάντων έχει κάποιες φιλοολυμπιακές θέσεις, ακραίες φιλοολυμπιακές θέσεις, το 10. Τέλος πάντων, επικοινωνήθηκε λοιπόν αρχικά ότι η πλευρά του Υφυπουργού Αθλητισμού παρεμβαίνει στην ΕΠΟ με σκοπό να μην τις επιτρέψει να περάσουν κάποιες αλλαγές στο πειθαρχικό κώδικα, κάτι που ήταν να γίνει αύριο στην αυριανή γενική συνέλευση εκεί της ΕΠΟ. Και λίγο αργότερα ήρθε και μία ανακοίνωση, να το πω, γραπτή δήλωση του Υφυπουργού Αθλητισμού, η οποία αναφέρει: στις τηλεφωνικές μου επικοινωνίες με τον κύριο Γραμμένο και τον κύριο Λισάνδρου, ανοίγω παρένθεση, τον πρόεδρο της Super League, κλείνω την παρένθεση, προειδοποίησα για το παράνομο της πρόθεσης της ΕΠΟ να τροποποιήσει τον ΚΑΠ, επιτρέποντας την πολυιδιοκτησία, δηλαδή τη δυνατότητα κατοχής μετοχών σε περισσότερες από μία ΠΑΕ, και ζήτησα να αποσυρθεί οριστικά και αμετάκλητα κάθε τέτοια σκέψη. Επισήμανα επίσης την αναγκαιότητα διαβούλευσης ολίγων ημερών για τις όποιες αλλαγές σχεδιάζονται στους πειθαρχικούς κώδικες σε θέματα βίας, καθώς με τις FIFA, UEFA, ΕΠΟ και Super League στις πρόσφατες συναντήσεις μας συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για να συνδιαμορφώσουμε μια κοινή κουλτούρα και να έχουμε αρμονικό βηματισμό σε αυτό το ζωτικό ζήτημα. Δεν προτίθεμαι να κάνω καμία παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο, άλλωστε το δήλωσα μετά από κάθε θεσμική συνάντηση με τους φορείς του ποδοσφαίρου. Αυτοδιοίκητο όμως δεν σημαίνει και ασυδοσία. Δεν προτίθεμαι ωστόσο να επιτρέψω την παραμικρή έκπτωση στους απαραίτητους χειρισμούς, τους οποίους απαιτεί η κοινωνία για δραστική αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και προσυνοημένων αγώνων. Σε αυτόν τον αγώνα για εξοραϊσμό του ποδοσφαιρικού τοπίου, ή θα είμαστε όλοι μαζί στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης, ή
ως κυβέρνηση θα είμαστε σταθερά απέναντι σε όποιον προσπαθήσει να βάλει εμπόδια. Αυτή είναι η γραπτή δήλωση του Υφυπουργού Αθλητισμού. Αυτό το κομμάτι που αναφέρει έχει κάτι της πολυιδιοκτησίας. Είναι κάτι από αυτά που θεωρητικά θα συζητούνταν για να προταθεί από την ΕΠΟ στο νέο πειθαρχικό του. Δηλαδή κάποιος ο οποίος, ο Νίκος που έχει μετοχές, είναι τέλος πάντων ιδιοκτήτης μιας ομάδας, μπορεί να έχει ένα ποσοστό μέχρι 5% μετοχών μιας άλλης ομάδας. Το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν ακούγεται καλά σε κανέναν. Δεν είμαστε εδώ ούτε Ισπανία ούτε τίποτα για να λειτουργούμε έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο, ακόμα και αν η ΕΠΟ το πρότεινε να περάσει το θετικό της κώδικα, θα περνούσε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη αν αυτή η πρόταση περνούσε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε αυτό το ΔΣ, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση ΕΠΟ επίσης, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται σε αυτή την γραπτή δήλωση του Υφυπουργού, ήταν να συζητηθεί για κάτι το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πολυδιοκτησία, γιατί το θέμα της πολυδιοκτησίας μπορεί να σηκώθηκε ψηλά επικοινωνιακά από συγκεκριμένες κατευθύνσεις ερυθρόλευκες. Αλλά το πιο σημαντικό που ήταν να συζητηθεί σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα προτείνει πράγματα, εφόσον γίνει αύριο, καθώς είναι να γίνουν νέες επαφές με την πλευρά του Υφυπουργού που δεν θέλει να μπει στο αυτοδιοίκητο, δεν θέλει να παρέμβει, δεν μπορεί και να παρέμβει, αλλά δεν θέλει να συνδοσία. Τέλος πάντων, το πιο σημαντικό λοιπόν από αυτά τα θέματα, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, είχε να κάνει με την αφαίρεση βαθμών σε περίπτωση επεισοδίων. Αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί να προταθεί από την ΕΠΟ για να περάσει στο νέο πειθαρχικό κώδικα είναι ότι οπαδοί ομάδων που δημιουργούν τέλος πάντων επεισόδια να υπάρχουν άλλες κυρώσεις, αλλά να μην ισχύει η αφαίρεση βαθμών της ομάδας. Κάτι που ισχύει μέχρι φέτος. Ας θυμηθούμε, χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά, ποιος έχασε και τι από αφαίρεση βαθμών. Και ας σκεφτούμε, αφού έγινε αυτό που έγινε πρόπερση, με τον ΠΑΟΚ να έχει τους βαθμούς για να πάρει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο, αλλά κάποιες επιτροπές να αποφασίζουν ότι δεν μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα. Ας σκεφτούμε λοιπόν αν θέλουμε το πρωτάθλημά μας να παίζεται μέσα στο γήπεδο. Εγώ μπορώ να καταλάβω όλους όσους θα μου πούνε ότι ναι, αυτό που λες, okay, αλλά πρέπει και όταν δεν μπορεί να, μην να υπάρχει ατιμωρησία στους οπαδούς. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Να μην υπάρχει ατιμωρησία. Αλλά επίσης νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι το παιχνίδι πρέπει να κρίνεται μέσα στο γήπεδο. Ας σκεφτούμε λοιπόν πάλι από ποια πλευρά υπάρχει ξυνήλα για τους ξένους διαιτητές. Από ποια πλευρά εδώ και ένα χρόνο δεν έχουμε ακούσει, τι είναι, 1,5, ούτε φωνή ούτε ακρόαση για το ΒΑΡ, το οποίο δεν άκουσα κάπου να το αναφέρει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο καινούριος, ο οποίος, ξαναλέω, έχει την ατζέντα του και το καταλαβαίνω. Αλλά όταν έχουν προηγηθεί όσοι έχουν προηγηθεί, το ΒΑΡ πιστεύω θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό στην ατζέντα του. Δεν το έχει αναφέρει πουθενά μέχρι τώρα. Και σε όποιες συναντήσεις έκανε, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να βγαίνει από το στόμα του αυτή η λέξη. Το βίντεο assistant referee που ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό μπορεί να είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα και τι ρόλο μπορεί να παίξει. Ούτως ώστε να, όχι αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, γιατί νομίζω η εμπιστοσύνη δεν υπήρχε ποτέ, αλλά τουλάχιστον να βελτιωθεί αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από όλα όσα ήταν να συζητήσει η ΕΠΟ, αυτό το οποίο έκανε τον Υφυπουργό Αθλητισμού να παρέμβει σύμφωνα με την γραπτή του δήλωση ήταν το θέμα της πολυιδιοκτησίας. Δεν μου φαίνεται και πολύ normal. Εμένα. Όπως επίσης, πάντα στη λογική των καινούριων ανθρώπων, της καινούριας κυβέρνησης, της καινούριας ατζέντας, της καινούριας λογικής που μπορεί να υπάρχει,
Έχει να, είναι και το κομμάτι της ΕΡΤ. Εκεί τώρα νομίζω ότι γίνονται πολλά πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω. Ας πούμε, η νέα κυβέρνηση με το που ανέλαβε, τις πρώτες μέρες κιόλας, όρισε μια καινούργια διοίκηση στην αστυνομία. Θα περίμενε κάποιος να κάνει κάτι ανάλογο και στην ΕΡΤ. Δεν το έχει κάνει. Η ΕΡΤ γενικά είναι μια περίεργη ιστορία. Ο τρόπος με τον οποίο ενεπλάκει τέλος πάντων στο ποδόσφαιρο πέρσι, παίρνοντας τα δικαιώματα των ομάδων που δεν είχαν τηλεοπτική στέγη. Αλλά ο ρόλος της αυτός επεκτάθηκε λόγω της ιδέας η οποία υλοποιήθηκε όσον αφορά την αναδιάρθρωση του προηγούμενου υφυπουργού αθλητισμού. Και υπάρχει μια αναδιάρθρωση που έχει αποφασιστεί. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες τρέχουν μέσα εισαγωγικά τα ρόστερους για την επόμενη σεζόν, έχοντας λογική ότι δεν παίζουν στη Super League 1, παίζουν Super League 2, η οποία Super League 2 έγινε με την βάση των 800.000 της ΕΡΤ σε κάθε ομάδα. Πράγματα τα οποία συμφωνήθηκαν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπογράφηκαν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά κομμάτια και είμαστε τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Έτσι, με το πρωτάθλημα να ξεκινάει κάπου στο τέλος του μήνα, στο τέλος του άλλου μήνα. Το Αυγούστου, σε λιγότερο από μήνα ξεκινάει. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία ναι μεν, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν υπάρχουν καινούργια πρόσωπα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές σε διάφορα πράγματα, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι με την ΕΡΤ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι κάτι παραπάνω από θεμελιώδες για αυτούς που έχουν συμφωνήσει. Δηλαδή, ας πούμε, κάπου πήρε σήμερα το μάτι μου μία δήλωση του ιδιοκτήτης της Λαμίας, του Πανουργιά Παπαϊωάννου, που λέει ότι αν δεν υπάρξει αυτό το πράγμα, εμείς θα φύγουμε. Είναι φυσιολογικό, δεν μπορεί να βάζει το χέρι του σε επίπεδο τώρα. Ο συγκεκριμένος και διάφοροι συγκεκριμένοι, τέλος πάντων. Υπάρχει κάτι πίσω. Γενικά, επειδή είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ποιος την έχασε, ο Μασούρας, στο 64. Γενικά, επειδή είναι μια περίοδος μεταβατική και όλοι προσπαθούν λίγο να καταλάβουν το πώς λειτουργεί μια νέα διοίκηση ουσιαστικά, νομίζω ότι σήμερα πήραμε όλη μια γεύση γι' αυτό. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Αλλά θα πρέπει όλοι να πορευτούν με τις καινούργιες συνθήκες. Πολλοί τις περίμεναν αυτές τις καινούργιες συνθήκες από τη στιγμή που άλλαξε η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά άρχισαν αυτοί που τις περίμεναν να τις βλέπουν και μπροστά τους. Σε σχέση με το πώς σκέφτονται τέλος πάντων τα πράγματα για τον αθλητισμό στην νέα κυβέρνηση και ακόμα βλέπουμε προθέσεις κυρίως. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες έτσι συγκεκριμένες αποφάσεις που θα ανακοινωθούν σε κάποια φάση. Τώρα βλέπουμε προθέσεις στο ξεκίνημα. Δηλαδή, έγιναν κάποιες συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα του Υφυπουργού Αθλητισμού με τους εκπροσώπους της FIFA, της UEFA, με την ΕΠΟ, με τη Super League. Σήμερα, μάλιστα, θα βρίσκεται το Καραϊσκάκης και όπως είπε πριν το match, που έκανε μια δήλωση στην Nova. Θέλει να πάει και στο πάνω το μάτσο του Πάκου με τον Άγιαξ. Θέλει να δει και το ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ και το ατρωμί του. Μακάρι να το κάνει. Αλλά αυτό είναι για τα μάτια του κόσμου όταν θα βρεθεί στο γήπεδο. Το θέμα είναι οι όποιες αποφάσεις παίρνονται ή τέλος πάντων οθούνται στο να πάρθουν, να είναι με γνώμονα το κοινό καλό και όχι συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό λέω εγώ και αυτό το λέω. Όχι τώρα, το λέω γενικά. Και επειδή γενικά βλέπω πολύ μεγάλη κουβέντα πάλι από συγκεκριμένους κύκλους, είχαμε μέχρι και παρέμβαση δικαστική του Ολυμπιακού για την ΕΡΤ και την πρόταση τέλος πάντων που είχε κάνει στον ΠΑΟ. Πραγματικά, παιδιά, δεν είμαστε από άλλο πλανήτη εδώ πέρα πάνω. Δηλαδή,
πώς γίνεται όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε το ένα πρωτάθλημα πίσω από το άλλο να παίρνει τα περισσότερα χρήματα από την ΕΡΤ. Και όχι μόνο να μην ακούγεται τίποτα, να θεωρείται και φυσιολογικό από όλους. Και μόλις πήγε να γίνει κάτι ανάλογο για τον ΠΑΟΚ να ξεσηκώνονται οι πάντες. Και είναι τόσο μεγάλη κουβέντα. Το αν βγαίνει η ΕΡΤ ή όχι είναι θέμα της διοίκησής της και των ανθρώπων της εκάστοτε κυβέρνησης που έχουν την ευθύνη της. Ή τέλος πάντων έχουν την εποπτεία της, άντε να το πω έτσι, όχι την ευθύνη της. Αλλά δεν γίνεται όταν κάτι ανάλογο γινόταν για τον Ολυμπιακό να είναι όλα καλώς καμωμένα και όλα καλά και όταν πάει να γίνει κάτι για τον ΠΑΟΚ να υπάρχει ολόκληρο κύμα αντίδρασης και το σκάνδαλο και δεν συμμαζεύεται και όλα αυτά. Το τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις θα το δούμε. Απλά σήμερα το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει να κάνει με τον κύριο Αβγιανάκη είχε έτσι αρκετό ενδιαφέρον. Γιατί ξαναλέω ότι αρχικά πέρασε ως κλίμα και στην πορεία υπήρξε έτσι και επίσημη ενημέρωση μέσω αυτής της γραπτής δήλωσης που διαβάσαμε πριν. Έτσι. Γενικά, εγώ θα πω, ακόμα είμαστε 30 Ιουλίου, έχουμε κανένα μήνα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα μπούμε στη σεζόν, έχει πολύ πράγμα μπροστά, αλλά προθέσεις σιγά σιγά νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, ήταν ένα πρώτο δείγμα προθέσεων της νέας κατάστασης. Έτσι. Και το πιο σημαντικό όλων σε αυτή τη δήλωση είναι όπως τη διαβάζει ο καθένας και όπως τη παίρνει μία πλευρά και πώς τη παίρνει άλλη. Εγώ είμαι από την πλευρά που παίρνει ότι το να κρίνονται τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο είναι απαραίτητο. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε δει πολλές φορές παιχνίδια να μην κρίνονται μέσα στο γήπεδο, τίτλοι να μην παίρνονται μέσα στο γήπεδο και να παίρνονται με δικαστικές αποφάσεις, νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να αρέσει σε κανέναν. Έτσι. Θα δούμε το πώς θα πάει το συγκεκριμένο θέμα. Στο 69 έχουμε μπει στο Καρεσκάκης, πριν είδα μία κάρτα. Το έκανε το 2-0 Ολυμπιακός, το έκανε και το 2-0. Μόλις τώρα, στο 69, με τον Γκερέρο, τον επιθετικό του. Δίκαια νομίζω. Ο Ολυμπιακός, αυτή πρέπει να είναι η 11η τελική του προσπάθεια απέναντι σε 2 της Βικτόρια Πλτζέν. Είναι καλύτερος και νομίζω δίκαια κάνει και το 2-0 εδώ, παρότι έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας της Βικτόρια που ήταν αρκετά σταθερός μέχρι τώρα. Εδώ δεν τα κατάφερε, πολύ γρήγορα στην κόντρα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τώρα ο Γκερέρο πήρε την μπάλα στο κέντρο και αριστερά, έφτασε μέχρι την περιοχή σε ένας με έναν, τελείωσε τη φάση και έβαλε τον γκολ. Δηλαδή εδώ ο στόπερ ήταν δίπλα, τον άφησε να στρίψει, τον άφησε να τελειώσει τη φάση. Με το μητάκι τελείωσε ο Γκερέρο. Νομίζω ότι φταίει ο τερματοφύλακας, γιατί είναι στην κλειστή του γωνία. Δεν έχει βάλει καλά το κορμί του το χέρι του. Και έτσι έρχεται ο Γκερέρο και κάνει το 2-0. Αλλά ξαναλέω, είναι δίκαιο. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Και νομίζω ότι και με το 2-0 πια κλειδώνει την πρόκριση στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Λοιπόν, FM κενό και το ονοματεπώνυμο στο 54526 συνεχίζονται. Τα μηνύματα εν ώψη της κλήρωσης που θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος εκπομπής για 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ την ερχόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε εσείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θέλετε να βρεθείτε στο γήπεδο ότι το έχετε ζήσει στο πετσί σας και από πέρσι όσοι δεν έχετε διαρκείας. Είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη πλέον με 21-22.000 διαρκείας να έχουν φύγει και να είναι διαθέσιμα για τον κόσμο περίπου 7.000 μεμονωμένα εισιτήρια στα μεγάλα μάτσα, ειδικά όπως είναι αυτό που έχετε με τον Άγιαξ. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο το να βρει το εισιτήριο. Εμείς εδώ σας έχουμε ασφαλίσει 2. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τους 2 νικητές. FM κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 για την κλήρωση των εισιτηρίων. Την ώρα που συζητάμε για αυτό και είπαμε για το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, τελείωσε το Βαλέτα Φερεντσβάρος 1-1. Περνάνε οι Ούγγροι. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων είναι το Δυνάμο Ζάγκρεπ Σαμπουρτάλο που είναι στο 3-0. Έτσι και αλλιώς η Δυνάμο είναι περασμένη.
Στο τέταρτο λεπτό είναι το Βασιλεία PSV Eindhoven. Εδώ ψάχνει κι άλλο γκολ η Βασιλεία για να περάσει. Νομίζω ψάχνει και ένα ακόμα η Βασιλεία για να περάσει. 2-1 προηγείται της Eindhoven στο 68. Ο Φαν Φολξβίγγελ έκανε το 2-1. Και 2-0 Ολυμπιακός με το δεύτερο γκολ που έβαλε πριν από λίγο ο Γκερέρο. Δείγμα της εικόνας του αγώνα ήταν τον γκολ αυτό. Με τον Γκερέρο να παίρνει την μπάλα σε μια όχι και τόσο γρήγορη κοντραεπίθεση στο κέντρο και αριστερά. Να κατεβαίνει μόνο τον Γκερέρο, για όσους καταλαβαίνετε για ποιο λέμε. Δεν μιλάμε για κανένα πολύ γρήγορο επιθετικό. Κατέβηκε. Τον κοιτούσε ο στόπερ. Έφεσε μέχρι την περιοχή. Τελείωσε τη φάση. Ο τερματοφύλακας δεν είχε βάλει καλά και το κορμί του, ούτε το χέρι του. Και έτσι στην κλειστή γωνία έκανε το 2-0. Και τώρα γίνεται το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Αποστημένη μπάλα. Κεφαλιά του Γκιγέρμε πάλι, που είναι ο σκόρερ του πρώτου γκολ του Ολυμπιακού. Νομίζω κάπου κόντρα κιόλας. Οι Τσέχοι δεν είναι, νομίζω, σε αυτό το επίπεδο. Κάτσε να δούμε πού κόντρα η μπάλα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να βρει και παίχτη του Ολυμπιακού. Εκτός και αν βρήκε αμυντικό της Βικτόρια Πλιζέν. Ο Γκιγέρμε πανηγυρίζει, γιατί έφυγε την πρώτη κεφαλιά. Είναι κόνος από το δοκάρι, γυριστεί κεφαλιά, να έχει βρει σε κάποιον αμυντικό της Βικτόρια Πλιζέν. Η πορεία της κεφαλιάς ήταν προς το δεύτερο δοκάρι, πηγαίνοντας, κοντράροντας μάλλον στον αμυντικό τέλος πάντων της τσεχικής ομάδας, κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έκανε το 3-0 Ολυμπιακός και πια νομίζω ότι κλειδώνει και τυπικά την πρόκριση στο τρίτο προγραμματικό του Champions League. Stoiximan.gr είναι μαζί μας. Η Stoiximan καθημερινά σας δίνει τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Η Stoiximan σας δίνει μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα σε ό,τι άθλημα μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και σε μέρες που θεωρητικά μπορείτε να μην βλέπετε πολλές επιλογές, η Stoiximan έχει τέτοιες πολλές επιλογές να σας δώσει. Σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, σε τένις, σε Φόρμουλα 1, σε ό,τι περνάει από το μυαλό σας. Σας δίνει επίσης πάρα πολλές επιλογές και με το καζίνο της, το οποίο είναι επίσης πολύ γεμάτο από επιλογές. Όλα αυτά από τη στιγμή να κατεβάζετε την εφαρμογή για το κινητό ή για το tablet σας, είτε έχετε Android λογισμικό είτε iOS, και την έχετε παντού μαζί σας. Με τον Ολυμπιακό στο 3-0 λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη ώρα. Πάρτι για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο, τέταρτο γκολ έβαλε ο Σεμέδο. Νομίζω ότι η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων φάνηκε πολύ περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, που είναι για 4 γκολ του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι αυτά τα παλικάρια από τη Τσεχία λίγο έχουν σκάσει μετά το 60, δηλαδή με το ζόρι περισσότεροι εξ αυτών βγάζουν το 90 λεπτό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα συνεχίσει στην επόμενη φάση, εκεί που τον περιμένει η Μπασάκσεχίρ, η τουρκική ομάδα, η οποία έχει παίκτες όπως ο Ρομπίνιο, παίκτες όπως ο Αρντά Τουράν. Γενικά έχει ένα ενδιαφέρον το ρόστερ της. Να πω ότι και εγώ όταν είχα δει τον πιθανό επόμενο αντίπο του Ολυμπιακού από τη Βικτόρια Πλιζέν, μου είχε κάνει εντύπωση η συγκεκριμένη ομάδα, γιατί δεν την είχα και πολύ στα υπόψη, αλλά έχει κάποιους παίκτες πολύ πολύ υψηλού, και ο Κλισί παίζει εκεί. Είμαστε αριστερό μπακ στην Arsenal για αρκετά χρόνια. Ναι, έχει παίκτες με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αύριο θα έχουμε μια ευκαιρία να τη δούμε στο φιλικό με την ΑΕΚ, και σε κάθε περίπτωση είναι φιλικό. Λοιπόν, έχει διάφορους, και τον Ντεμπάμπα έχει. Παλιότερα και στην Νιουκάστλ πήγε στην Κίνα πήγε αυτό σε κάποια φάση. Okay. Λοιπόν, πηγαίνοντας λίγο στα του ΠΑΟΚ, αυτό που είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα ήταν το ότι μάθαμε πού θα μεταδοθούν τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ. Να σου πω για τον Άγιαξ, FM και όντα μηνύματά σου, FM και όντα ονοματεπώνει μόσα στο 4526 για την κλήρωση που θα κάνουμε με το τέλος της εκπομπής για τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ Άγιαξ, του πρώτου αγώνα. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί ήταν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι σήμερα υπήρχε μια ανησυχία. Καταρχήν για το αν θα μεταδοθούν. Γιατί υπήρχε ακόμα και το ενδεχόμενο να γίνει μια μεγάλη παραγωγή από το ΠΑΟΚ TV και το πρώτο μας να παιχτεί από εκεί. Όπως έγινε γνωστό, το πρώτο παιχνίδι αυτό της Τούμπας θα μεταδοθεί από το Open.
το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι το Open είχε δείξει τα δύο μάτς με τη Βασιλεία. Σίγουρα τα δύο μάτς με τη Βασιλεία. Και ένα από τα μάτς με τη Σπαρτάκ Μόσχας, νομίζω το δεύτερο. Το 0-0. Αν δεν κάνω λάθος. Και μετά τα άλλα τα έδειχνε η Κοσμοτέ. Το δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία από την Κοσμοτέ TV. Πριν είπα κάποια πράγματα για τηλεοπτικά, είναι λίγο σε μια φάση αναμονής περισσότερη. Και ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτούς. Έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε αυτή τη συμφωνία με την ΕΡΤ, η οποία δεν φαίνεται να προχωράει μετά την αλλαγή της κυβέρνησης. Θα δούμε τι θα γίνει με την ΟΒΑ, αν θα συνεχίσει εκεί, αν θα έχει τέλος πάντων μια πρόταση κοντά στα χρήματα που θέλει για να συνεχίσει εκεί, και υπάρχει πάντα η σκέψη του Open TV που ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Αλλά γενικά, επειδή έχει γίνει αυτό το σκηνικό που περιέγραφα πριν με την ΕΡΤ και την αλλαγή της κυβέρνησης, νομίζω ότι όλοι όσοι δεν είναι στην ΟΒΑ, δηλαδή ας πούμε Ολυμπιακός για παράδειγμα, να ανανέωσουμε την ΟΒΑ, περιμένουν, έχουν μια στάση αναμονής, και νομίζω αυτό είναι φυσιολογικό. Τώρα ο ΠΑΟΚ επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις. Είπαμε ότι μετά το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας και την παρουσία στην Ολλανδία, ο Φερέρα χθες και σήμερα έδωσε την ευκαιρία στους παίχτες λίγο να ξεκουραστούν, καθώς από αύριο, νομίζω και είναι και νωρίς το πρωί η προπόνηση, στις 9.30, στις 10 κάπου εκεί, αύριο το πρωί θα ξεκινήσει σιγά σιγά η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με τον Άγιαξ. Ένας Άγιαξ που είναι σε ένα περίεργο καλοκαίρι, έχει χάσει ήδη δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Σήμερα κάπου έβλεπα στην Ολλανδία που γράφανε ότι η Ρεάλ τέλος πάντων πιέζει παραπάνω για τον Φαντεμπέκ, που μπορεί να το θέλει ο Ζιντάν εκεί. Απλά επειδή μιλάμε για τον Άγιαξ, παιδιά, okay, εγώ περιμένω να δω ένα πολύ ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ κόντρα στους Ολλανδούς, που δεν έχουν το ίδιο ρόστερ με πέρσι για παράδειγμα, το οποίο συζητάμε που κάνανε την πολύ μεγάλη πορεία μέχρι τα ημιτελικά. Αλλά ο Άγιαξ είναι μια ομάδα που η παραγωγική διαδικασία είναι τέτοια που όποιος και να λείψει και να φύγουνε, όταν μιλάμε για αυτό το επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι στη φάση που ήταν, ας πούμε, στα μέσα της περασμένης σεζόν, ή στο δεύτερο μισό που έφτασε τόσο μακριά αποκλείοντας τη Ρεάλ, τη Γιουβέντους και όλους αυτούς. Και έχει χάσει κάποιους παίχτες, οκ. Okay. Αλλά πάλι παραμένει πολύ, πολύ δυνατός. Έτσι. Αυτό το οποίο έχει να ποντάρει ο ΠΑΟΚ, εντάξει, πέρα από τη δική του πολύ καλή εικόνα που πρέπει να έχει σε αυτά τα παιχνίδια, έχει και λίγο τύχη τα μάτς με τον Άγιαξ. Γενικά σε επόμενες ημέρες και την άλλη εβδομάδα ειδικά θα επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω εκεί, σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που έρχονται. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε τι έγινε το μοναδικό που έμεινε ήταν το Βασιλεία PSV, και νομίζω ότι με το 2-1 περνάει η Βασιλεία τελικά, και όχι αυτό που έλεγα εγώ πριν. Η Βασιλεία είναι αυτή που συνεχίζει στην επόμενη φάση. Τελικό είναι το 2-1, ναι. Τελικό και το Δυναμό Ζάγκρεμπ Σαμπουρτάλο 3-0, και ο Ολυμπιακός είναι και αυτός στην επόμενη φάση 4-0, τελικό σκορ από μένει μόνο, δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, 3 έφυσε διαιτητής και 4 γκολ του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Γκιγέρ με κεφαλιά, Γκερέρο με σούτ, αυτογκολ το τρίτο, δεν νομίζω να έχει χρεωθεί στον Γκιγέρμε, καθώς η μπάλα άλλαξε πορεία από αμυντικό της Βικτόρια Πλεζέν, του Ρέζνικ και την ακρίβεια, και στο 82 σε Μέδο το 4-0 τα γκολ για τον Ολυμπιακό. Είπαμε νωρίτερα, η Μακάμπη δεν τα κατάφερε του Ιβιτς, 2-2 με την Κλούζη. Η Μακάμπη προηγήθηκε με γκολ του Μπλάκμαν στο 15, στο 18 με πέναλτι ισοφάρισε η Κλούζη, στο 42 έκανε το 1-2, στο 48
Διπλό λοιπόν το ημίχρονο. 48 ο Κοέν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ισοφάρισε, αλλά έμεινε κάπου εκεί η προσπάθεια της Μακάμπη, η οποία είναι πιθανό να αποτελεί αντίπαλο του ΠΑΟΚ αν δεν τα καταφέρει με τον Άγιαξ. Σε κάνω κάποιο μεγάλο λάθος αυτή τη στιγμή. Έχει αλλάξει λίγο κάπως το σκηνικό με την με το πώς προχωράνε οι ομάδες από το προχρηματικό γύρο τον δεύτερο προς το τρίτο. Δηλαδή, αν προχωράνε κατευθείαν στους ομίλους του Europa League, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά μετά. Η Maccabi λοιπόν 2-2, θα τα κατάφερε η Κλούζ αυτή που περνάει και θα παίξει με τη Celtic, η οποία είπαμε ότι είχε κερδίσει 5-0 το πρώτο μάτς με την Νόμε Κάλιου, και σήμερα με αυτό γκολ του Κούλινιτς στο 10ο λεπτό προηγήθηκε 0-1, και γκολ στο 3ο λεπτό καθυστερήσεων του Σβέντ νίκησε με 0-2 και στην Εστονία. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε έτσι μεγάλη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων. Τέλος και στο Καραϊσκάκη 4-0 Ολυμπιακός είναι στην επόμενη φάση για να παίξει με την Μπασάκ Σεχίρ στο τρίτο προγραμματικό του Champions League. Επίσης, νωρίτερα το ΑΠΟΕΛ νίκησε με 4-0 το Σουτιέσκα, είχε κερδίσει με 0-1 στο πρώτο παιχνίδι. Χάτρικα από τον Παύλοβιτς, ή μάλλον 3 γκολ από τον Παύλοβιτς, γιατί κάνουμε το λάθος να λέμε χάτρικ όταν κάποιος παίκτης πετυχαίνει 3 γκολ, αλλά το αυθεντικό χάτρικ σήμερα με τους Άγγλους είναι αυτό των 3 γκολ από έναν παίκτη στο ίδιο ημίχρονο. Ο Παύλοβιτς σκόραρε στο 13, στο 24 και στο 66, ο Σέρβος επιθετικός του ΑΠΟΕΛ. Στην επόμενη φάση και οι Κύπροι χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Στη Μάλτα η Βαλέτα με τη Φερεντσβάρος ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Προηγήθηκε η Βαλέτα στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Φονταντέλα και ισοφάρισε η Φερεντσβάρος στο 59 με τον Εγκουέν. Η Φερεντσβάρος είχε κερδίσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Κινδύνευσε κάπως, με 1-0. Άρα, από τη που ισοφάρισε, εξασφάλισε και την πρόκριση στην επόμενη φάση. 3-0 η Δυναμό Ζάγκρεμπ την Σαμπουρτάλο. Παιχνίδι το οποίο ήταν στο 0-0 μέχρι το 76. Πάντως η Δυναμό Ζάγκρεμπ ουσιαστικά έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση από το πρώτο μάτσο, έχοντας κερδίσει με 0-2. Ο Όρσης στο 76, ο Πέτκοβιτς στο 88 και ο Όλμος στο 4ο λεπτό καθυστερήσεων. Τα 3 γκολ για την Δυναμό Ζάγκρεμπ, η οποία έβγαλε και το over στο τελευταίο τέταρτο. Και το Βασιλεία PSV 2-1 νίκησε η Βασιλεία. Προηγήθηκε με τον γκολ του Κέμερ στο 8. Ισοφάρισε το 23 ο Μπρούμα για την PSV. Στο 68 ο Van Volkswinkel έκανε το 2-1. Χι ημίχρονο άσο τελικό στο Βασιλεία PSV. Οπότε η Βασιλεία είναι αυτή που περνάει και περιμένουμε λίγο έτσι, να δούμε και το πώς διαμορφώνονται τα ζευγάρια μετά από αυτά τα αποτελέσματα. Είχα ένα μπροστά μου πριν το Celtic Dynamo Zagreb, είπαμε. Λίγο να δούμε το πώς βγαίνουν και τα ζευγάρια για την επόμενη φάση του Champions League. Τρίτο προγραμματικό από σήμερα προκύπτουν και ζευγάρια, πέρα από τις κληρώσεις που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που οι περισσότερες βγάζανε ένα ζευγάρι που παίζει με ένα άλλο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μην περιμένει ζευγάρι, περιμένει τον Άγιαξ, καθώς του ήρθε η χειρότερη κλήρωση. Γενικά βλέπω μια διάθεση γιορτής στο Καραϊσκάκης, βλέπω και φανέλες να βετιούνται προς τον κόσμο. Ο Καραϊσκάκης δεν ήταν γεμάτο, δεν ήταν full, αλλά είχε έτσι αρκετό κόσμο για τέλη Ιουλίου στο Ολυμπιακός Βικτόρια Πλιζέν. 4-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός, φαίνεται καλύτερος από το ξεκίνημα, δηλαδή εκεί στο πρώτο δεκάρα από τέρα το πίεσε πάρα πολύ τους Τσέχους, οι οποίοι δυσκολεύονταν πάρα πολύ και νομίζω ότι είχαν και αρκετά ποιοτική απόσταση οι δύο ομάδες. Παρότι στο πρώτο μάτσι η Βικτόρια ήταν καλύτερη και ίσως θα μπορούσε να έχει κερδίσει, αλλά σήμερα φάνηκε αρκετά μεγάλη απόσταση και τουλάχιστον από το 90 λεπτό που είδα εγώ σήμερα μου φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν και πιο αθλητικός και όχι τόσο τέλος πάντων κουρασμένος, σκασμένος. Νομίζω ότι οι Τσέχοι μετά το 60-65 πέσανε πάρα πολύ, πέρα από το κομμάτι της ποιοτικής απόστασης των δύο ομάδων. Νομίζω ότι βγήκε και κούραση στην Βικτόρια Πλιζέν από ένα σημείο και μετά, και ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε. Δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι και τα 4 γκολ τα έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, αν και αρκετές από τις ευκαιρίες που είχε
είτε τα γκολ που έβαλε, είτε οι ευκαιρίες έρχονταν από αποστημένες μπάλες. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πήρε την πρόκριση. Ξεκινάει καλά και τώρα έχει μπροστά του τα μάτς με την Μπασάκ Σεχίρ, την τουρκική ομάδα που 24 τελικές ο Ολυμπιακός, 16 στην εστία, 2 η Βικτόρια Πλζέν. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η εικόνα, 61% η κατοχή του Ολυμπιακού, 39% της Βικτόρια Πλζέν. Κάποιος βλέπει την κάρτα αυτή τη στιγμή του αγώνα μπορεί να καταλάβει και από το σκορ και από τις τελικές προσπάθειες ότι η γηπεδούχη ήταν καλύτερη και νομίζω ότι υπήρχε και μεγάλη απόσταση στην ποιότητα των δύο ομάδων. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος βγήκε δεύτερος πέρσι και μπήκε και λίγο πιο νωρίς, θα βρει στο δρόμο του την Ιστανμπούλ Μπασάκ Σεχίρ, που μπορεί να είναι μια ποιοτική ομάδα, να έχει πολύ καλό ρόστερ, να έχει κάποιους πολύ ακριβούς ποδοσφαιριστές και όλα αυτά. Και ο Πάκου βγήκε πρωταθλητής, βγήκε τον Άγιαξ. Αυτό που λέμε, που το έχω αναφέρει και πολλές φορές και εδώ και με τον Νίκο και εδώ σε όλες αυτές τις ημέρες, τα προκριματικά πολλές φορές, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, τώρα δεν μιλάμε για Europa League που είναι λίγο διαφορετικά, ειδικά σε αυτό το επίπεδο του Champions League, η τύχη και η συγκυρία παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Το ποιον αντίπαλο θα βρεις μπροστά σου και πώς θα είναι αυτός ο αντίπαλος όταν το βρεις μπροστά σου. Σε πρώτη φάση, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, η κλήρωση φαίνεται πολύ κακή. Μπορεί να πετύχει ανάγκη, ο οποίος να μην είναι σε καλή φάση. Μπορεί να μην του βγουν τα παιχνίδια. Μπορεί να είναι πιο τυχερός ο ΠΑΟΚ και να κλέψει μέσα εισαγωγικά την πρόκριση. Αλλά είναι πολλές φορές τύχη. Ή μάλλον τις περισσότερες φορές, εγώ νομίζω ότι είναι τύχη και συγκυρία. Πέρα από το κομμάτι που έχει να κάνει με την ικανότητα, με την ποιότητα, με τα μπάτζετ και όλα αυτά. Είναι αρχαία σεζόν. Καμία ομάδα δεν είναι στο 100%. Περισσότερες ψάχνονται. Αρκετές από αυτές έχουν και διάφορες αλλαγές, είτε σε πάγκους, είτε σε παίκτες, είτε σε θέσεις σημαντικές. Αλλά όταν υπάρχει διαφορά, υπάρχει μια ομάδα όπως ο Άγιαξ, με ό,τι αλλαγές και να είναι, με ό,τι παίκτες μπορεί να φεύγουν, με ό,τι προσθήκες μπορεί να γίνονται ή αποχωρήσεις να υπάρχουν, έχει πάντα μια πολύ μεγάλη πηγή από πίσω η οποία βγάζει διαρκώς, εκεί λίγο σου μένει λίγο έτσι ένα γαμώτο, να το πω, που δεν μπορείς να έχεις έναν αντίπαλο, τέλος πάντων, που να είναι περισσότερο στα μέτρα σου. Τέλος πάντων, ok, για τον ακούσαμε τον Μαρτίνς, δεν πειράζει, ok, θα τη διαβάσουμε τη δήλωσή του. Είπαμε και τα τελικά από τις σημερινές revans του Champions League και αύριο τα παιχνίδια που κρίνουν πρόκριση για το Champions League. Είπαμε ότι αύριο παίζει και το ένα και μοναδικό παιχνίδι που παίζει του Europa League, αύριο το Τσουκαρίτσκι Μόλντε, έχει ενδιαφέρον για τον Άρη, γιατί αν καταφέρει να περάσει την LMSU θα βρει την νικήτρια αυτού του ζευγαριού, 0-0 το πρώτο μάτς στην Νορβηγία. Αύριο παίζει η Ελσίνκι με τον Ερυθρό Αστέρα στις 7. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε κερδίσει 2-0 στο πρώτο μάτς, είχε ένα πολύ πολύ στιβαρό προβάδισμα εν όψη της πρόκρισης. Ο Ερυθρός Αστέρας, μην ξεχνάμε ότι πέρασαν στους ομίλους Champions League. Παίζει επίσης η Ρόζεμπορκ με την Μπάτε Μπόρισοφ στην Νορβηγία, 2-1 νίκησε η Μπάτε στο πρώτο μάτς και εκεί υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα για τους Λευκορώσους, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί τίποτα σίγουρο όταν υπάρχει εκτός έδρας γκολ. Επίσης είναι όλα ανοιχτά και στο Κάραμπαχ Ντάνταλκ. Μετά το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού, αύριο στον Μπακού θα κριθεί η πρόκριση. Στη Σουηδία αύριο παίζει η ΑΕΚ με την Maribor. Οι Σλοβαίνοι νίκησαν 2-1 στο πρώτο μάτσο, οπότε και εκεί είναι τα πάντα ανοιχτά. Και επίσης αύριο σε 9 παρατέρα του Σέντρα το Κοπενχάγη New Sense, εκεί που η Κοπενχάγη νίκησε με 2-0 στην Ουαλία στο πρώτο μάτσο, οπότε φαίνεται ότι η ρεβάνς είναι διαδικαστικού, τέλος πάντων, χαρακτήρα. Και στις 10 παρατέρα το Τσουκαρίτσκι Μόλντε, ο Άρης θα ξέρει αύριο ποια θα είναι η αντίπαλός του, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. FM και ενώ για το ονοματεπώνυμο στο 545-26 για τα δύο εισιτήρια που θα κληρώσουμε στο τελευταίο μισάωρο, μέσα στα επόμενα 20-25 λεπτά. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας, καθημερινά η Στοίχημαν, με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά
με την μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών που μπορείτε να βρείτε σε μια στοιχηματική εταιρεία. Η Στοίχημαν είναι διαθέσιμη και στο κινητό σας και στο τάμπλετ σας, κατεβάζοντας την εφαρμογή από το μαγαζί της Android ή, και το, ή το iOS, για όσους έχετε συσκευές Apple. Η Στοίχημαν σας δίνει πάρα πολλές επιλογές και με το καζίνο της, το οποίο είναι πολύ ανανεωμένο και έχετε και εκεί πάρα πολλά παιχνίδια και ευκαιρίες για κέρδη. Όλα αυτά από τη στοίχημαν.gr που είναι πάντα μαζί μας. Ξαναλέω, λίγα λεπτά ακόμα, FM κενό, το ονοματεπώνυμό στο 545-26. Δύο εισιτήρια κληρώνουμε για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ξέρετε όλοι σας, όσοι πάτε στην Τούμπα, ότι όσοι δεν έχουν διαρκείας, ειδικά στα μεγάλα μάτς, ορίζονται πάρα πολύ για να βρουν εισιτήριο. Πολλές φορές κιόλας τα εισιτήρια δεν είναι και διαθέσιμα από τα εκδοτήρια, είναι μόνο μέσω ίντερνετ ή στους συνδέσμους, οπότε είναι πολύ δύσκολο να βρουν τα εισιτήρια. Εμείς εδώ λοιπόν κληρώνουμε δύο. Στέλνετε FM, αφήνετε ένα κενό, βάζετε το ονοματεπώνυμό σας, το στέλνετε στο 54526 και εκεί στις παρά 10 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση για τους δύο νικητές που θα πάνε να δουν το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μας έδωσες? Ευτυχώς δεν μου ξέφυγε τίποτα, γιατί το κόκκινο δεν το είδα τώρα. Έτσι, μπράβο. Ευτυχώς δεν μου ξέφυγε τίποτα. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε για περίπου 10 λεπτάκια ακόμη. Είναι η τελευταία εκπομπή της ημέρας στο Λίμπερο 104. Εμείς εδώ στον Μπαλαντέρ αυτή την εβδομάδα, λόγω απουσίας του Γιώργου Ζαγών, είμαστε Μπαλαντέρ Παύλα Ζούγκλα. Εντάξει, okay, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, είναι η αλήθεια. Πόσο μάλλον δεν είμαστε και μόνοι μας. Ο φίλος και συνάδελφος σήμερα δεν έκανε κάποια παρέμβαση όπως έκανε χθες, ο Μαϊντανός αυτός του ραδιοφώνου. Που χθες, νομίζω σήμερα βγήκε στο Ζάχο, Μπίλι, βγήκε. Το ζήτησε ο Ζάχος όμως. Το ζήτησε ο Ζάχος, οπότε εντάξει. Έτσι το δέχομαι. Πολύ ωραία. Δεν έχει να κάνει κάποια παρέμβαση σήμερα προφανώς ο. Δεν έχω καταλάβει αν είναι ένα αδεία συνάδελφος. Δηλαδή, με έχει μπερδέψει αυτό το παλικάρι. Την προηγούμενη φορά είχε άδεια και ήταν στην όμορφη Περαία. Τώρα είναι στην Κύπρο θεωρητικά με άδεια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί άδεια. Δεν ξέρω. Με έχει μπερδέψει ειλικρινά ο φίλος και συνάδελφος. Πάντως σήμερα δεν έχει να κάνει κάποια παρέμβαση όπως έκανε χθες. Βλέπω γενικότερα έναν ενθουσιασμό για τον Ολυμπιακό. Οκ. Μου στήσει και όσο ήταν το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι με την Βικτόρια Πλεζέν. Δεν καταλαβαίνω τώρα το τόσο μεγάλο επίπεδο ενθουσιασμού. Τέλος πάντων, οκ. 22 τελικές, μάλιστα. Και κάπου είδα ένα ποσό το οποίο μου κάνει λίγο εντύπωση. Αυτό που έλεγα πριν, ότι με τους καινούριους, με το καινούριο φορμά τέλος πάντων της UEFA, παρότι εδώ μιλάμε για δεύτερο προκριματικό προς τρίτο του Champions League, παρά αυτά ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Ό,τι και αν κάνει με την Πασάκ Σεχίρ, ό,τι και αν κάνει με την Δυναμό Κιέβο, αν καταφέρει να περάσει. Τώρα αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε, έτσι, ο Ολυμπιακός καταφέρει να περάσει για την Πασάκ Σεχίρ, θα βρει την Δυναμό Κιέβου στα play-off. Και πέρα στον Άγιαξ, δηλαδή. Το που λέω, τύχη και συγκυρία. Βλέπω ένα ποσοστό που φτάνει τα 8 εκατομμύρια και μου κάνει πολύ. Τόσα πολλά είναι πλέον τα λεφτά και του Europa League. Θα μου πει, εντάξει, δεν είναι τα 25 του Champions League, αλλά και πάλι είναι ένα ποσό πολύ τίμιο. Και απλά επειδή διαβάζω εδώ ένα τέτοιο θέμα, δεν επηρεάζει το πόσες ομάδες είναι από κάθε χώρα. Αυτά είναι στάνταρ. Και okay, αν. Ανάλογα την πορεία τέλος πάντων και τις ισοπαλίες, τις νίκες και το πόσο προχωράς είναι και τα χρήματα. Δεν επηρεάζει το πόσο ομάδες μπαίνουν. Γιατί τα 8 εκατομμύρια φαίνονται αρκετά. Τέλος πάντων και γενικά η UEFA τα τελευταία χρόνια μοιράζει πολλά χρήματα και καλά κάνει, να πω την αλήθεια. Για το πολύ υψηλό επίπεδο των ομάδων τέλος πάντων, τις μεγάλες της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Αγγλίας και όλα αυτά, μπορεί αυτά τα χρήματα να είναι αρκετά, αλλά να είναι λίγα μάλλον. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικά ποσά, ειδικά για τις ομάδες που δεν έχουν τέλος πάντων τόσο πολύ μεγάλα budget. Εννοώ για το επίπεδο μεγάλο, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για το ελληνικό και όλα αυτά. Μιλάω για το πολύ υψηλό επίπεδο. Γενικά η UEFA γυρνάει πολλά χρήματα πίσω στις ομάδες. Τέλος πάντων, χρήματα τέτοια που τις αφήνει ικανοποιημένες και δίνει και μεγάλο κίνητρο. Δηλαδή, όταν στο Europa League, αν δεν σε αφήσουμε τον Ολυμπιακό, που είναι λίγο διαφορετικό επίπεδο,
Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Άρης καταφέρει να μπει στους ομίλους του Europa League και πάρει τόσα χρήματα, μπορεί να πάρει λιγότερα, αλλά πάλι μιλάμε για χρήματα πολύ σημαντικά. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουν χρήματα στο ταμείο, έχετε λίγο στα ίσα τα όσα φεύγουν από το ταμείο και γενικά υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικά έσοδα όταν μιλάμε για τέτοια χρήματα και για αυτές τις ομάδες, έτσι. Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η UEFA είναι... δεν ξέρω αν είναι δεδειγμένο σε αυτό το κομμάτι, αλλά δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο στις ομάδες. Φυσικά δεν το συζητάω για την παρουσία του Champions League στους ομίλους, που είναι και θέμα prestige για αρκετές ομάδες, το να βρεθούν εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και θέμα prestige και η εμπειρία του να βρεθείς εκεί, αν δεν έχεις ξαναβρεθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση παίρνουν πίσω οι ομάδες πράγματα. Όταν επενδύεις πολλά χρήματα μέσω του Champions League, δεν ξέρω αν τα παίρνεις πίσω, αλλά σίγουρα παίρνεις ένα πολύ πολύ σημαντικό ποσό και όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά κοντά φτάνει και το Europa League για το πιο χαμηλό, τέλος πάντων, επίπεδο της Ευρώπης. Αλλά και τα χρήματα αυτά δεν είναι λίγα. Όταν μιλάμε για 8 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι και λίγα. Έτσι. Δεν είναι και 25, θα πει κάποιος άλλος. Και θα το δεχτώ. Λοιπόν, αυτό το έχει κάνει η Νόβο φέτος. Το βλέπουμε στα περισσότερα παιχνίδια της. Βλέπω κάτι πολύ ωραία γραφικά και την ώρα του αγώνα. Και κάτι πολύ ωραία γραφικά για τις πλευρές με ποσοστά από εκεί που γίνονται επιθέσεις. Άρα, όλη μπάσκετ θα γίνεται. Για heat map έβγαλε και η Nova. Όπως κάνει το NBA με τα shoot. Τι να κάνουμε. Το παράδειγμα είναι οι ιδέες πάντα από τον μπάσκετ έρχονται. Ακόμα και στα γραφικά και στα στατιστικά του ποδοσφαίρου. Αλλά είναι ωραίο πάντως. Βοηθάει αρκετά. Και όταν είναι και live είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή να βλέπεις την ώρα του αγώνα στατιστικά ακόμα και στο ποδόσφαιρο που σε βοηθάει να καταλάβεις για το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Στο πρώτο μήχρονο, ας πούμε, έβγαλε ένα ψηφιακό γήπεδο, ας πούμε, η Nova, που έλεγε ότι το 61% των επιθέσεων του Ολυμπιακού γίνονταν από δεξιά, το 16% αν θυμάμαι καλά ήταν από αριστερά και αυτό που απέμενε ήταν από τον άξονα. Σε βοηθάει να καταλάβεις και νομίζω ότι είναι και λίγο δείγμα του πώς πάνε οι μεταδόσεις από εδώ και πέρα. Όχι μόνο από την Nova, νομίζω περισσότερους. Το να έχεις δηλαδή συγκεκριμένους τρόπους να βλέπεις στατιστικά που βοηθάνε αρκετά. Γιατί και στο ποδόσφαιρο πλέον, στο μπάσκετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και στο ποδόσφαιρο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα στατιστικά παίζουν πάρα 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 πολύ μεγάλο ρόλο. Και αυτός ο οποίος ξέρει να τα αναλύει, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο στις περισσότερες ομάδες. Λοιπόν, έχετε ακόμα 2-3 λεπτάκια για τα μηνύματά σας. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό στο 54526 για τα δύο εισιτήρια τα οποία θα δώσουμε για το ΠΑΟΚ Άγιαξ, το πρώτο παιχνίδι. Κάτι άλλο το οποίο να μας ξεφεύγει και να μην έχουμε αναφέρει στα θέματά μας, δεν βλέπω, να πω την αλήθεια. Δεν ξεχνιέται το ατύχημα της Ελένης Μενεγάκη που απέδειξε ότι παραμένει το νούμερο 1. Το ατύχημα μέσα εισαγωγικά. Τι είχε, βγήκα να. Τέλος πάντων. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι δεξιά και αριστερά που να μας ξεφεύγει και πολύ. Οπότε, πλησιάζοντας προς το τέλος, εγώ θα κάνουμε την κλήρωση για να βγάλουμε τους δύο νικητές. Η Στίχημαν φυσικά ήταν μαζί μας και σήμερα. Η Στίχημαν καθημερινά έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Η Στίχημαν καθημερινά έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Επιλογών που έχουν να κάνουν με πολλά πρωταθλήματα, πολλά παιχνίδια, ακόμα και σε μέρες που πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Αν μπείτε στη στοίχημα, είτε από το κινητό σας, είτε από το τάμπλετ σας, είτε από τον υπολογιστή, θα καταλάβετε ότι πραγματικά υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορείτε να έχετε. Η Στίχημαν εδώ και κάποιους μήνες έχει επίσης και πάρα πολλές επιλογές και στο κομμάτι του καζίνο. Για εσάς που είστε παίχτες, που παίζετε τέτοια παιχνίδια, μπορείτε και από εκεί να το καταλάβετε το πόσες επιλογές σας δίνει η Στίχημαν. Οπότε όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε μέσα από τη Στίχημαν.gr που είναι πάντα μαζί μας σε αυτό το 2 ώρα 10 με 12 εδώ από την αρχή της σεζόν. Είναι αυτή που μου κρατάει και παρέα αυτές τις εβδομάδες, γιατί μην ξεχνάτε ότι και πριν από αυτή την εβδομάδα προηγήθηκε που δεν ήμουν εγώ εδώ, ήμουν πάλι μόνος μου και τώρα ο φίλος και συνάδελφος είναι στην Κύπρο. Νομίζω αύριο τον ακούσετε αρκετά,
από εκεί με συνεντεύξεις τύπου, με προπονήσεις, είναι η μέρα προαναγγελίας, να το πω έτσι, του αγώνα του Άρη με την ΑΕΛ Μεσού. Άρης προπονήθηκε και σήμερα εκεί. Εντάξει, δύσκολες συνθήκες, αλλά σε κάθε περίπτωση γι' αυτό πήγε από τη Δευτέρα, προκειμένου να προσαρμοστεί το δυνατόν καλύτερα και να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για το παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης. Μπίλη, για δώσε λίγο. Λοιπόν, οι δύο νικητές των δύο εισιτηρίων για το ΠΑΟΚ Άγιαξ είναι ο Αντώνης Αυγερόπουλος και ο Γιάννης Λιώνης. Λιώνης Γιάννης και Αυγερόπουλος Αντώνης, οι δύο νικητές, οι οποίοι θα επικοινωνήσει αύριο μαζί τους η Μαριλής με το άμα για ταυτότητά τους. Παίρνουν το εισιτήριο από εδώ, από το Λίμπερο, και πάνε την άλλη εβδομάδα να δουν το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Θα ενημερώσουμε και αύριο, γιατί θα έχουμε και αύριο δύο ακόμα εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τους Ολλανδούς. Αυτά λοιπόν από εμάς. Βασίλη Γαβαδία, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα, φίλε. Σε ευχαριστώ και όλους σας που ήσασταν μαζί μας αυτό το δίωρο και μου κρατάτε παρέα και δεν μιλάω μόνος μου σε ένα μικρόφωνο. Αύριο ραντεβού ξανά εδώ στις 10 στο Λίμπερο 107,4. Καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ.